Είμαστε λοιπόν εδώ στα λιμέρια του Πειραιά, στην υπέροχη αυτή διαδρομή από Καστέλα, και στα χέρια μας έχουμε το Himalayan, το καινούριο, το 4,5, το υδρόψυκτο που λέμε. Έκανα αρκετά χιλιομετράκια, σχεδόν είναι στρωμένο, θα πάει πιθανόν το μεσημέρι για αλλαγή λαδιών. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι βασικά είναι μια κανονική μονοσυκλέτα. Δεν έχει σχέση με το παλιό που είχα καβαλήσει. Έχει και γκάζι. Έχει ενδιαφέρουσες αναρτήσεις, θα έλεγα. Χειριστήρια, καντράν, όλα είναι αρκετά σύγχρονα, θα έλεγα. Τα υψί για φόρτιση γενικά, που δεν βρίσκεις ούτε στα σύγχρονα. Σέλα είναι αναπαυτική, ακόμη δεν έχω πιαστεί. Είναι λίγο βαρύδι, μου φάνηκε βαρύδι μόλις το πιάσα στα χέρια, αν το σηκώσω από το πλαϊνό στάντι να το βάλω στο κεντρικό. Αλλά όταν το καβαλάς είναι μια χαρά. Ξαφανίζονται τα κιλάκια του. Βασικά με εντυπωσίασε το πόσο εύκολο είναι μέσα στην κίνηση στην πόλη. Σημαντικό ότι είναι αρκετά χαμηλό, δηλαδή πατάς τα ποδαράκια σου κάτω και δεν φοβάσαι μη σου φύγει. Εύκολο οδήγητο, πάρα πολύ καλά φρένα, θα έλεγα, αρκετά καλά. Οι αναρτήσεις μου φαίνονται λίγο σφιχτές, δεν ξέρω αν παίρνει ρύθμιση. Και φυσικά δεν θα ανοιχτώ σε τεχνικά θέματα, τύπος, τι είναι και τα λοιπά. Υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εγώ θα σας πω απλά την εμπειρία μου σαν μοτοσυκλετιστή. Και θα σας μεταφέρω αυτά που νιώθω σαν μοτοσυκλετιστής. Πάμε να πιάσουμε την παραλία εκεί προς Σούνιο και όπου μας βγάλει. Οι διακόπτες του είναι αρκετά καλή, θα έλεγα. Αρκετά καλή, θα έλεγα. Ποιοτική. Εύκολη. Μενού από εδώ. Αριστερά, φλάς, κόρνες. Διάφορα. Αυτό το μέτωπο της παραλιακής που γίνεται, το έλα να δεις. Θα μου πείτε, είναι και καλοκαίρι. Έκανα καβάτζα, μπήκα μέσα από άλλη διαδρομή να την γλιτώσω και γλίτωσα αρκετό πράγμα. Πάπα, τι γίνεται. Λοιπόν, το μηχανάκι περνάει άριστα μες στην κίνηση. Θα το δω τώρα και πιο πέρα που ξεδιπλώνει ο δρόμος. Πάπα, τι γίνεται. Άνοιξε λίγο ο δρόμος, ξέφυγα από την τρελή κίνηση. Εδώ είμαστε στο Ελληνικό. Αυτός εκεί κάτω είναι καινούριος ουρανοξύστης που θα γίνει. Ήδη αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά.
μεγαλώνει γρήγορα θα έλεγα. Και πάμε προς Ούνιο για να δούμε τι παίζει με αυτό το μηχανάκι. Άνοιξε και άλλο ο δρόμος. Πάμε στην ομορφότερη παραλιακή της Ευρώπης. Αυτή η διαδρομή από Πειραιά μέχρι Σούνιο και γύρω γύρω πρέπει να είναι ίσως η μοναδική στην Ευρώπη. Τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο και όμορφο δεν νομίζω να υπάρχει στην Ευρώπη. Δεξιά εδώ είναι το Καβούρι και από εδώ πάμε βουλιαγμένοι. Υπέροχη βουλιαγμένη. Πραγματικά από τις ωραιότερες περιοχές εδώ. Κακός χαμός, κοιτάξτε αυτοκίνητα, τι γίνεται εδώ κάτω. Έχει μια παραλία εδώ πέρα. Και όλοι έρχονται εδώ να κολυμπήσουν. Ωραίο το Himalayan. Και εδώ είναι ο Λάμπρος, η διάσημη ψαροταβέρνα. Εντάξει, τσιμπάει λίγο, αλλά είναι μια χαρά. Και πάμε λιμανάκια. Εδώ τα λιμανάκια έχουν φάει αρκετό κόσμο. Δημοφιλής προορισμός για κόντρες και διάφορα τέτοια. Και έχει πάρει πολλές ψυχές εδώ. Ήτανε η πιο κοντινή πίστα εδώ στη Αθήνα θα έλεγα. Μια χαρά στρίβει το Himalaya. Δεν το βλέπω να τσαμπουκεύεται. Όπα της. Για πάμε παρακάτω. Τι λέτε. Έχει τρομερό αέρα όμως. Μάλιστα. Εξαιρετική μοτοσυκλέτα θα έλεγα. Για τα λεφτά της, ακόμη καλύτερα. Αφού στρίβει και έτσι, δίχως να πονάει. Απαπα, θα με πετάξει κάτω ο αέρας, μιλάμε. Και φτάσαμε Βάρκιζα. Άλλος υπέροχος προορισμός. Όπως σκάφη μέσα Ρόδου. Κοιτάξτε σκάφη εδώ τι γίνεται. Εδώ παιδιά να έρθετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα δισεκατομμύριο την ξαπλώστρα. Έχει ξεφύγει η τιμή.
Υπάρχουν φοβερές παραλίες ελεύθερες να πάτε να ευχαριστηθείτε. Και άμα φύγετε και μία ώρα μακριά από την Αθήνα, που στην ουσία αυτή την ώρα χρειάζεται για να έρθεις εδώ στη Βάρκιζα με την κίνηση. Αν πάτε προς Άργος, Κυβέρ και τα λεπτά, και που είναι μία ώρα και ένα τέταρτο, τσάμπα εξαπλώστρες, ό,τι πάρετε να πιείτε δηλαδή. Έλα ρε Ιμαλάια, δώστα. Αυτή είναι η σπηλιά του Καραμαλή που θα περάσουμε τώρα. Κοιτάξτε τι ωραία παραλία εδώ. Ελεύθερη. Έχει λίγο κίνηση. Καλοκαίρι είναι βέβαια. Ελλαδάρα σας λέω. Ατελείωτες ακτές, δαντελωτές, πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Ιμαλάια λοιπόν. Έχει φοβερή προστασία από τον αέρα. Πλάκα κάνω έτσι, δε. Είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα εδώ μπροστά. Αλλά οκ, okay, μέχρι τα 100-110 είναι. Μπορώ να πω ότι σε δροσίζει και τώρα λόγω καλοκαιριού. Θερμοκρασίες δεν μου έχει βγάλει, δηλαδή τα ποδαράκια μου είναι μια χαρά, δεν καίγομαι. Πατάς τα ποδαράκια σου ανετότατα κάτω. Η σέλα, εντάξει, θέλει μια βελτίωση θα έλεγα. Είναι αρκετά σκληρή. Πιθανόν θέλει στρώσιμο κι αυτή. Μ' αρέσει όμως η αίσθηση και όλα αυτά, ξέρετε. Καμιά φορά και τα πολλά γκάζια δεν κάνουν και καλό στην υγεία. Εδώ πηγαίνεις όμορφα, χαλαρά. Μπορεί να γυρίσει όλο τον κόσμο. Μην νομίζω ότι πάνε πιο γρήγορα αυτοί που πηγαίνουν με πολύ περισσότερα. Νομίζω. Το μεγάλο μυστικό στα ταξίδια δεν είναι το πόσο δύναμη έχει η μοτοσυκλέτα και να σε πάει πιο γρήγορα. Είναι μεγάλο λάθος. Το μεγάλο μυστικό είναι να μπορέσεις να κρατήσεις τέμπο. Εάν πηγαίνεις με νορμάλ σταθερή ταχύτητα, σας πληροφορώ, θα πάτε πολύ πιο γρήγορα από το να άνοιξε, κλείσε, γκάζι και τα λοιπά. Υπέροχα. Για να πάμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, αν θυμάμαι έτσι λέγεται. Θα γίνεται ο κακός χαμός βασικά. Πάει ωραία στο χώμα. Τι λέτε. Στην άμμο. Α. Και στην άμμο μια χαρά τα πάει. Ωραίο μπροστινό έχει, το πυρούνι τα καταπίνει όλα θα έλεγα.
Εδώ η φοβερή εκκλησίτσα που μου αρέσει. Πάντα έρχομαι εδώ. Κοιτάξτε τι εκπληκτική θέα έχει. Ας κάνουμε μια στάση. Υπέροχη διαδρομή, υπέροχα τοπία. Ιμαλάιαν σούπερ είναι. Με εντυπωσίασε, θα έλεγα. Μάλιστα. Ωραίο μοτεράκι είναι αυτό. 21 τροχό. Ικανοποιητικά φρένα. Ικανοποιητική θέση. Η σέλα θέλει βελτίωση. Ενώ δείχνει η μαλακιά είναι λίγο κουραστική, θα έλεγα. Έχει πιαστεί ο κόλλος μου. Τα υψί, το οποίο δεν το βλέπω να δουλεύει, δεν ξέρω, ίσως δεν έχει γίνει η ένωση. Μια χαρά όμως. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, πάτημα τα ποδαράκια κανονικά πατάνε κάτω. Σημαντικό. Μεγάλο πλεονέκτημα και απορώ γιατί όλα τα μηχανάκια, τα adventure δηλαδή, αν είσαι κάτω από ένα 80, δεινοπαθείς. Δεν ξέρω γιατί. Ποιος είναι ο λόγος. Πάμε να κάνουμε και λίγο adventure. Ω, τι λες ρε φίλε. Πώς το κατέβηκε έτσι. Ωραία που γλιστράει το Himalayan. Έχω αφήσει και γραμμή κάτω. Έχω αφήσει τα ίχνη μου στην άμμο. Ωραία μάνα μου. Ωραία επαναδόθε, δεν λέω. Αξιοπρεπές θα τα πάει στο χώμα, σας λέω. Φτάσαμε λοιπόν τα 498 χιλιόμετρα. Στρώθηκε το μηχανάκι. Θέλει λαδάκια τώρα. Και πλέον είναι έτοιμο παράδοτο για test ride. Στο Fan, εκεί στη Fan Moto, ξέρετε εσείς. Να σας συνοψίσω ότι αυτή η μονοσυκλέτα για τα λεφτά της ειδικά είναι τσάμπα. Κάνεις τα πάντα, πας χώμα, στρίβεις, φρενάρεις. Εντάξει, 45 άλογα έχει. Δεν σκίζει την άσφαλτο, αλλά πιστέψτε με ότι είναι υπέρ αρκετά για να γυρίσετε όλο τον κόσμο. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που ζούμε, εάν δεν θέλετε να παίρνετε τις εθνικές οδούς, ανετότατα από επαρχιακούς πάτε πιο γρήγορα από όλους. Ακούστε με που σας το λέω. Και μου κάνετε την ερώτηση αν θα την έπαιρνα. Ναι, θα την έπαιρνα. Σαν δεύτερη μονοσυκλέτα. Θα την είχαμε στην πόλη. Θα πήγαινα τα adventure tour που πατάω άνετα τα ποδαράκια μου κάτω.
Φυσικά δεν είναι 1290, εκείνο είναι όπλο. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε τώρα για 6,5 χιλιάρικα, πόσο κάνει, 6 κάτι. Πού 6 κάτι και πού 30 τόσα που έχει φτάσει το 1290. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Έλα μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι, κύρα το ρε εσύ, τι λες, είσαι σοβαρό. Απαπα, ξύπνησε, έστρωσε. Τα στιχάκια του μια χαρά κρατάνε. Απλά άμα δούνε λίγο νεράκι, στραβώνει το θέμα εκεί.